Κύριε Πρόεδρε, έγκαιρα, σας καταθέσαμε δύο θέματα για να μπουν για συζήτηση στην προσπάθεια να κάνουμε μια δημιουργική παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, στη λειτουργία του Δήμου και φυσικά ο καθένας υλοποιώντας τις προτεραιότητες και τις ιεραρχίες που βάζει. Λοιπόν, πρέπει να το καταλάβουμε. Το θέμα, η κατάσταση στα σχολεία της Αθήνας δεν παίρνει καθυστέρηση, που σημαίνει εισήγηση, θέμα εντός ημερησίας, που εκτός από την αναλυτική καταγραφή των προβλημάτων, την οποία, αν θέλετε, συμβάλαμε σε αυτό καταθέτοντας μια συγκεκριμένη λίστα, θα αποφασίσουμε πρώτον να ενεργοποιηθεί ό,τι έχει απομείνει από αυτεπιστασίας, τεχνικές υπηρεσίες για να αντιμετωπιστούν προβλήματα. Δεύτερον, να κατευθυνθεί η εργολαβία που ήδη υπάρχει και χρόνο καθυστερεί. Τρίτον, να ανατεθούν νέες πιθανόν αναθέσεις. Να πιεστεί η κυβέρνηση, να δοθούν χρηματοδοτικά εργαλεία. Δεν μπορεί να πετάει η κυβέρνηση και με ευθύνη του προηγούμενης Δημοτικής Αρχής 300.000 για σπιτάκια ανακύκλωσης, τα ακαλέσθητα αυτά, εκτρώματα κατά τη γνώμη μας, και να μην δίνονται αυτά τα λεφτά από το πρόγραμμα Τρίτσης και να μην δίνονται αυτά τα λεφτά για να επισκευαστούν τα σχολεία. Αυτή η συζήτηση επήγει και θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει εντός Φεβρουαρίου. Με αυτή την έννοια καταθέτουμε τα θέματα. Δεύτερο, την ίδια σοβαρότητα έχει κατάσταση με τις αφύλακτες διαβάσεις του ΟΣΕ στο τέταρτο και στο τρίτο διαμέρισμα. Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη εικόνα για τις 18 διαβάσεις και για τα μέτρα που πρέπει να γίνουν όσον αφορά το Δήμο και την ευθύνη του, όσον αφορά την πίεση στον ΟΣΕ. Ο ΟΣΕ αγοράζει αγρούς. Τα Χριστούγεννα είχαμε παρολίγον νέο ατύχημα. Ευτυχώς δεν ήταν θανατηφόρο. Δεν ήταν βαρύς ο τραυματισμός. Παρ' όλα αυτά ήταν ατύχημα. Και ενημερωνόμαστε ότι κάποιες από τις διαβάσεις αυτές δεν λειτουργούν πλέον, επιδεινώνοντας την κατάσταση. Θεωρούμε ότι και αυτό το θέμα πρέπει να συζητηθεί και να αναδειχτεί και η θέση της Δημοτικής Αρχής της Νέας όσον αφορά το αν θα παλέψουμε την υπογειοποίηση των γραμμών έως όλη την έκταση της Αθήνας για τη σταματού σταθμού Λαρίσης, ή αν θα σκάψουμε ένα χαντάκι τριπλάσιο από τις σημερινές γραμμές, γιατί πλέον μιλάμε για 2 και 2 γραμμές ανόδου καθόδου, το οποίο θα χωρίσει ειδικά το τρίτο διαμέρισμα από την υπόλοιπη πόλη. Τώρα, 3 εντάχει θέματα. Ξέρετε, είναι μείζον θέμα ο αγώνας που δίνουν χιλιάδες φοιτητές και μαθητές, εκπαιδευτικοί, πανεπιστημιακοί, για να μην περάσουν οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αύριο ξανά θα βουλιάξει η Αθήνα, όπως βούλιαξε και την προηγούμενη Πέμπτη, από χιλιάδες φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικούς. Πήρε θέση ΠΟΣΔΕΠ εναντίωσης, πήρε θέση το ΤΕΕ εναντίωσης. Δεν υπάρχει ένα Πρετανικό Συμβούλιο το οποίο να στηρίζει ανοιχτά τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Είναι ευθύνη και του Δημοτικού Συμβούλιου της Αθήνας, γιατί είμαστε η πόλη που φιλοξενεί τα περισσότερα δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα και που έχουμε και την τύχη, κυριολεκτό, να έχουμε και δήμαρχο πανεπιστημιακό. Και επειδή, όπως είπατε, θα συνεχίσετε να διδάσκετε, μας ενδιαφέρει και η θέση σας στο επίμαχο θέμα. Όμως, επειδή έχει ξεκινήσει μια επιχείρηση καταστολής, συκοφάντησης και αυταρχισμού, σήμερα οι εφημερίδες των εφοπλιστών, Νέα Καθημερινή, έχουν πρωτοσέλιδο «Κάτι προσπαθούν να πούν». Έχουμε όμως και κρούσμα στο 57 Γενικό Λύκειο στον Ερυθρό, που η αστυνομία συνέλαβε μαθητές και απαντήθηκε και από τους εκπαιδευτικούς και από την Ένωση Γονέων και από τους μαθητές. Είναι στην ευθύνη του Δήμου τα σχολεία και ο Δήμος πρέπει να δώσει σαφές μήνυμα ότι δεν μπορεί να περάσει η καταστολή, η λογική ότι οι τρομοκράτες είναι όσοι αγωνίζονται ενάντια στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Ένα σχόλιο για το ξαφνικό ενδιαφέρον της εφημερίδας Καθημερινή σήμερα για το χάλι των πεζοδρομίων της Αθήνας. Μας προξενεί ενδιαφέρον και προβληματισμό το από πού προκύπτει πρωτοσέλιδο τα πεζοδρόμια της Αθήνας. Εμείς θα λέγαμε
αντί τα 113 εκατομμύρια που θα δώσει το κράτος και το Δήμος για να αποκτήσει γήπεδο ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης εφημερίδας Τσάπα, αυτά τα λεφτά να πάνε να φτιαχτούν όλα τα πεζοδρόμια της Αθήνας. Γιατί εδώ είναι προτεραιότητες, είναι ιεραρχήσεις και παίζονται παιχνίδια πολιτικά σε βάρος των συμφερόντων αυτού του λαού, της καθημερινότητάς του και είδους και ένα είδος μηνυμάτων. Να έρθει λοιπόν, όπως είπε ο κύριος Μπακογιάννης, συζήτηση για τη διπλή ανάπλαση και για το τι θα γίνει και για το που θα πάνε τα λεφτά και για το ποιες είναι οι προτεραιότητες. Και τέλος, σωστά αναφέρθηκαν και θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει συζήτηση και στο Δημοτικό Συμβούλιο για το μεγάλο θέμα Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Πρέπει να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Ταυτόχρονα όμως, και επειδή όπως σωστά επισημάνθηκε, αυτό αφορά και την κυβέρνηση και τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς και τις προτεραιότητες και θεωρούμε ότι δεν είναι στις προτεραιότητές της, είναι κρίσιμο ο Δήμος Αθήνας αυτό που τον αφορά να μπει μπροστά, να διεκδικήσουμε δηλαδή αυτά που μας ανήκουν, τα δύο στρατόπεδα τα οποία έχουν γραφτεί στο ποδικοφυλάκιο σαν περιουσία του Δήμου και ακόμα δεν έχουν παραδοθεί. Και επειδή υπάρχει ενδιαφέρον για να μην γίνει μπετόν, να αλλάξουν οι αποφάσεις που πήρε το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο για να χτιστεί χώρος μέσα στο χώρο που έχει διαμορφωθεί, έχει χαρακτηριστεί σαν πάρκο. Ή να αλλάξουν συμβάσεις που έχουν γίνει, οι οποίες κυριολεκτικά δεν είναι προς το συμφέρον της λειτουργίας του πάρκου, αυτού που υπάρχει και που ανήκει στα όρια του Δήμου της Αθήνας. Και βεβαίως μαζί με τους Δήμους Ζωγράφου και Παπάγου να διεκδικήσουμε και το συνολικότερο σχεδιασμό. Αλλά υπάρχουν και θέματα που αφορούν εμάς και αυτά θα πρέπει να τα προτάξουμε.